τους Άγιους, το οποίο είχε δημιουργηθεί από τον περίφημο δάσκαλο, τον αείμνηστο δάσκαλο Γιώργιο Κοντερά, 1688 απέξει τη δική της στέγη, αιώνες μετά συνέχισε, σήμερα βρίσκεται έρθει η θεία. Και το αξίζει Κοζάνη. Γιατί μετά το τελειότερο κτίριο του Εθήξου που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα είναι αυτό το οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Και όχι μόνο για τους θησαυρούς που κρύβουν μέσα, αλλά για τη σύλληψη, την οποία θα ήθελα να διδάξω εκεί που παίρνουν εδώ. Και δεν θα σας κουράζω, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε τι συμβολίζει η αρχιτεκτονική αυτή του κτιρίου. Να συγχαρώ εκείνους που εργάστηκαν, εκείνους που συνέλαβαν την όλη, αν θέλετε, δομή, για τη δομή του. Ανταποκρίνεται στη λειτουργία της βιβλιοθήκης όπως πρέπει να είναι η αιστεία του βιβλίου και θα εξηγήσω συνέχεια και εμένα. Τούτη βιβλιοθήκη έχει μια αιωνία σωστρέφεια. Θα δει κανείς ότι τα αναγνωστήρια της, είτε πρόκειται για τα αναγνωστήρια του έντυπου βιβλίου, είτε πρόκειται για αναγνωστήρια τα οποία αφορούν την ηλεκτρονική πλευρά του βιβλίου. Είναι φτιαγμένα έτσι ώστε τόσο από πλευράς χρωμάτων, αλλά όσο και από πλευράς περιβάλλοντος χώρου, να μην επιτρέπουν να αποσπαστεί η προσοχή του αναγνώστη από άλλα πράγματα που είναι εκτός του χώρου του. Αυτή η βιβλιοθήκη είναι φτιαγμένη.